Απίστευτο και όμως πραγματικό. Κλειστός αυτοκινητόδρομος χωρίς λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Και όμως αυτός ο δρόμος θα ενώνει τον ΒΟΑΚ με το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο της Κρήτης, αυτό του Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι. Καλά ακούσατε! Ο σχεδιασμός του Υπουργείου δεν περιλαμβάνει λωρίδα έκτακτης ανάγκης σε ένα κλειστό αυτοκινητόδρομο 18 χιλιόμετρων με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανακατεύθυνση. Συνδέει ένα ευρωπαϊκό πλέον αεροδρόμιο, ένα κομβικό σημείο της Κρήτης, με το διευρωπαϊκό δίκτυο που είναι ο ΒΟΑΚ, ο οποίος θα είναι υποκατασκευή. Αν μη τι άλλο, θα έπρεπε να έχει λέα, μια και θα είναι και κλειστός αυτοκινητόδρομος. Παρά το ότι. Είναι υποχρεωτικό. Κοιτάξτε, σε κάθε περίπτωση τα θέματα ασφαλείας, για θέματα ασφάλειας προβλέπεται και απαιτείται να υπάρχει λέα. Αν είναι δυνατόν να μιλάμε για το 2023 για την κατασκευή ενός σύγχρονου αυτοκινητοδρόμου χωρίς την κατασκευή λέα. Πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, όταν συμβεί κάποιο ατύχημα, όταν χρειαστεί να μεταφερθεί κάποιος ασθενής από ένα τροχαίο ατύχημα, από πού θα περάσουν αυτά τα οχήματα? Και εδώ αυτό θα είναι μοιραίο και καταστροφικό πάλι, εάν και εφόσον συμβεί κάποια στιγμή ένα ατύχημα. Και δεν χρειάζεται να είναι πάρα πολύ μεγάλο, από μικρό, να μην χωράει να περάσει κάποιο άλλο όχημα. Η συγκοινωνία στην Κρήτη. Θα έχει έτσι μεγάλη κίνηση, με τη μεγαλύτερη κίνηση. Έτσι, και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε πάρα πολύ κίνηση στο κομμάτι αυτό από τη στιγμή που θα αρχίσει να λειτουργεί το αεροδρόμιο. Οδηγοί αντί να διασχίζουν ένα σύγχρονο δίκτυο ευρωπαϊκών προδιαγραφών, θα διασχίζουν ένα δρόμο στα πρότυπα της οδού Καζαντζίδη στο Ηράκλειο, αφού αυτή θα είναι η διατομή του δρόμου, όπως δηλώνει ο Γιώργος Ταβερναράκης. Σαν να λέμε μια νέα Καζαντζίδη, για να αντιληφθεί ο κόσμος ποια είναι η διατομή του δρόμου, ουσιαστικά θα έχουμε έναν τέτοιο δρόμο που θα συνδέει το αεροδρόμιο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι προφανώς θα υπάρξει πρόβλημα. Σχεδιασμός που πυροδοτεί αντιδράσεις από τον τεχνικό κόσμο, επαγγελματίες και άλλους φορείς, οι οποίοι υπογραμμίζουν ότι οι όροι ασφάλειας επιβάλλουν την κατασκευή λωρίδας έκτακτης ανάγκης σε κλειστό αυτοκινητόδρομο. Δεν μπορεί ένας δρόμος ταχείας κυκλοφορίας ή αυτοκινητόδρομος να μην έχει λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Είναι απαράδεκτο. Βέβαια, να δούμε ότι η κατασκευή των όλων των δρόμων, στην Κρήτη τουλάχιστον, έχει πολλές ελλείψεις και μία από τις ελλείψεις αυτές είναι και οι λωρίδες έκτακτης ανάγκης. Δηλαδή, στο ΒΟΑΚ, στο σύνολό του, από τη μία και στην άλλη, υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις όσον αφορά την κατασκευή της ΛΕΑ. Δηλαδή, η ΛΕΑ δεν είναι μόνο μία γραμμή που βλέπουμε δεξιά, πρέπει να έχει το απαιτούμενο εύρος. Είναι αδιανόητο, τονίζει ο πρόεδρος των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης, ο οποίος κρούει τον κόδωνα του κινδύνου σε περιπτώσεις διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων. Φανταστείτε όλα τα βιτιοφόρα που μεταφέρουν τα καύσιμα στο νέο αεροδρόμιο. Δυστυχώς δεν υπάρχουν αγωγοί οι οποίοι θα το μεταφέρουν υπόγεια και θα επιβαρύνεται το οδικό δίκτυο και με τα βιτιοφόρα αυτά. Φανταστείτε, κάντε ένα μικρό παράδειγμα, να δημιουργηθεί ένα ατύχημα και να έχουμε αυτά που έχουμε τώρα στην Αγία Πελαγία, αυτές τις ουρές, αυτόν τον όγκο οχημάτων και να χρειαστεί να περάσει το ασθενοφόρο. Από πού θα περάσει? Πρόκειται μάλιστα για μια οδική σύνδεση όπου ο κυκλοφοριακός φόρτος θα χτυπά κόκκινο, ενώ η κυκλοφορία θα επιβαρύνεται και από τη διέλευση σε καθημερινή βάση δεκάδων βιτιοφόρων που θα μεταφέρουν καύσιμα προς το νέο αεροδρόμιο με ό,τι κινδύνους αυτό συνεπάγεται. Από όσο μας ενημέρωσαν οι μελετητές, μιλάμε για γύρω στα 50 βιτιοφόρα την ημέρα. Άρα, συζητάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο φόρτο και φυσικά έναν κίνδυνο, τον οποίο εάν δεν υπάρχει η ΛΕΑ, είναι προφανές ότι θα υπάρξει μια πολύ μεγάλη δυσχέρεια στην κυκλοφορία. Τη ταχύτητα σχεδιασμού του συγκεκριμένου δρόμου έχουμε ξανασυζητήσει ότι είναι πολύ χαμηλότερο από αυτή του ΒΟΑΚ. Είναι στα 70 χιλιόμετρα την ώρα. Οι δυσάρεστες εκπλήξεις συνεχίζονται, καθώς ούτε διαχωριστικό σιθέο τύπου New Jersey, ούτε ΛΕΑ θα κατασκευαστεί στην οδική σύνδεση του νέου αεροδρομίου με τον νότιο οδικό άξονα.